Τη δολοφονία του εργοδότη του ομολόγησε στην αστυνομία ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στη Γαλλία. Ο Γιασίν Σάλχη κατά τη διάρκεια της ανάκρισης παραδέχθηκε στην αντιτρομοκρατική ότι ο ίδιος αποκεφάλισε τον άτυχο 54χρονο Έρβ Κορναρά και στη συνέχεια κάρφωσε το κεφάλι του στο φράχτη του εργοστασίου στο οποίο εργαζόταν. Οι αρχές έχουν τώρα επικεντρώσει τις έρευνες στη μακάβρια σέλφι που τράβηξε ο δράστης με το κεφάλι του θύματος. Τη φωτογραφία αυτή φέρεται να την έστειλε σε τηλέφωνο που εντοπίστηκε στον Καναδά. Η κυβέρνηση του Καναδά συνεργάζεται με τις γαλλικές αρχές προκειμένου να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί ο παραλήπτης της φωτογραφίας και να ξετυλιχθεί το κουβάρι του δικτύου που έχουν στήσει οι τζιχαντιστές. Ο πρωθυπουργός της χώρας Μανουέλ Βάλς έκανε λόγο για πολιτισμικό πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι τζιχαντιστές εναντίον των παγκόσμιων ανθρωπιστικών αξιών, ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι σε επιφυλακή.